πονάω πολύ που δεν σε έχω. Όχι, δεν είμαι στην καλύτερη φάση. Τραγουδάει, ερμηνεύει ο Νίκος Σοντούρος το καινούριο του τραγούδι που έχει αυτό τον τίτλο. Και τον έχουμε κοντά μας για να μας πει σε τι φάση είναι γενικότερα αυτή την περίοδο. Νίκο, καλησπέρα. Γεια σου, Ηλία μου, καλησπέρα. Νομίζω το καλησπέρα. Όχι, δεν είμαι στην καλύτερη φάση. Ένα τραγούδι που μας εκφράζει σχεδόν όλους αυτή την περίοδο. Χαίρομαι που το λες αυτό και αυτός ήταν και ο σκοπός, να ξέρεις, ναι, του συγκεκριμένου τραγουδιού. Γράφτηκε εν μέσω καραντίνας, ναι, και κυκλοφόρησε, θέλω, νομίζω, σε μια ίσως κακή περίοδο, αλλά την καλύτερη περίοδο για το τραγούδι. Ναι. Και σε μια περίοδο που ο κόσμος ενδεχομένως να ταυτιστεί, να του κάνει παρέα με το περιεχόμενό του, ας πούμε, και να μπορέσει, ας πούμε, να το κάνει. Άρα λες ότι είναι ένα τραγούδι που γεννήθηκε στην καραντίνα και γεννήθηκε με αφορμή την φάση, την τωρινή, την προηγούμενη και αυτή που θα ακολουθήσει τουλάχιστον μέχρι και τον Γενάριο, τον Φεβρουάριο, μέχρι να έρθει το εμβόλιο, ναι, στη ζωή μας. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Για όλο αυτό το εύλογο διάστημα. Εσύ σε τι φάση είσαι, Νίκο, δηλαδή, σε προσωπικό επίπεδο? Κοίταξε, Ηλία μου, να δεις, παρόλο το τραγούδι λέει πως δεν είμαι στη καλύτερη μου φάση, ναι, βιώνω μια καλή φάση δημιουργικότητας. Σαν το Στάν, έτσι, και εσύ. Ακριβώς, ο Στάν τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Ξέρεις τι γίνεται, οι καλλιτέχνες που γράφουμε και όλα τραγούδια, τέτοια διαστήματα είναι κατάλληλα προς δημιουργία. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια. Και πρέπει να ωφεληθούμε από αυτό και να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, να γράψουμε τραγούδια, να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Νίκο, είπε ο Στράτος ότι στην επόμενη μέρα, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, λόγω ότι δεν υπάρχει IP, λόγω ότι η επόμενη μέρα θα είναι πιο μαζεμένη, πιο αποψηλωμένη σε πολλά έτσι, επίπεδα, είπε ότι αν πριν δίναμε κάποια τραγούδια free, ότι πάρ' το αδερφέ, πλέον αυτό θα αλλάξει, ότι πλέον θα ζητάμε κάποια χρηματική, έτσι, κάποιο χρηματικό αντίτιμο. Σε σένα θα γίνει και έτσι, το βλέπεις έτσι το θέμα αυτό? Βέβαια, βέβαια, κοίταξε να δεις. Δεν μπορεί να γίνεται το πράγμα, διότι όταν υπάρχει ρευστότητα, όταν δουλεύεις, όταν λειτουργούσε και υπήρχαν κάποια χρήματα, δεν υπήρχε λόγος να δώσεις ένα τραγούδι και να πάρεις κάποια χρήματα. Ναι. Θα γινόταν καταρχήν η διαφήμισή σου, θα ήσουν καλυμμένος από αυτό και δεν υπήρχε λόγος, ας πούμε, να ζητήσεις έτσι κάποια χρήματα μπροστά, να το πούμε. Τώρα στη φάση που είμαστε δεν νομίζω πως η περίοδος που έρχεται ευνοεί τον τζάμπα, να το πω έτσι. Ναι. Νίκο, υπάρχουν πάντως φάσεις, περιπτώσεις όπου ένας συνθέτης σαν εσένα ή το Σταν ή οποιοσδήποτε άλλος και να είναι επιλέγει σε ποιον θα πάρει χρήματα και σε ποιον θα το δώσει το τραγούδι τσαμπέ, να το πω έτσι? Κοίταξε να δεις, είναι μονομένα, δεν, ναι, το γνωρίζω αν συμβαίνει αυτό. Λογικά θα γίνεται. Δηλαδή, ένας συνθέτης, ένας θεουργός μεγάλου ελληνικού που δουλεύει χρόνια και έχει μεγάλο τεράστιο ρεπερτόριο, ναι, φαντάζομαι πως είναι εύλογο το να παίρνει κάποια χρήματα. Και δεν το κατακρίνω, έτσι. Ναι. Ίσα-ίσα. Δηλαδή, αν θέλεις να έχεις την υπογραφή ενός μεγάλου συνθέτη και ενός μεγάλου θεουργού δίπλα σου, δεν μπορεί να είναι, ας πούμε, αυτό το πράγμα πληρώνεται, έτσι, ναι. Αν π.χ. ρε παιδί μου, σου χτυπήσει την πόρτα ο Ρέμος τώρα, έτσι, και σου πει, Νικόλα, επειδή σε παρακολουθώ, μ' αρέσει ο τρόπος γραφής σου, θέλω να μου γράψεις το καινούριο μου τραγούδι. Θα του ζητήσεις χρήματα. Με το χέρι στην καρδιά, έτσι. Ή θα πεις... Με το χέρι στην καρδιά, θα σου πω όχι. Επειδή είναι ο Ρέμος και επειδή θα διαφημιστώ, άστο, δεν θα πάρω εδώ λεφτά. Έτσι ακριβώς και μπορεί να με διαψεύσει οποιοδήποτε, αν θέλει. Τουλάχιστον από του καλλιτέχνες που έχω δώσει τα τραγούδια, δεν έχω πάρει χρήματα από κανέναν καλλιτέχνη. Ναι. Και στον Αργυρό, έτσι, στα ψέματα. Και στον Κωνσταντίνο, στα ψέματα, βέβαια, που πήγε και πάρα πολύ καλά. Αυτό πώς έκατσε, Νίκο, αυτή η συνεργασία με τον Κωνσταντίνο? Αυτή η ιστορία, θα σου πω, ήμουνα στο στούντιο με τον Γιάννη τον Πετρίδη, ναι, έναν από τους μαέστρους του Σταμάτη του Γονίδη, ναι, κάποια στιγμή. Ναι. Γράφαμε λοιπόν αυτό το τραγούδι, το είχαμε στο σερτάρι, να σου δώσω να καταλάβεις, δεν του είχαμε δώσει ιδιαίτερη σημασία. Ναι. Οπότε ένας πολύ κοντινός μας άνθρωπος, ο Νίκος ο Καλογεράς, ναι, πήγε αυτό το CD στον Κωνσταντίνο, που είναι πολύ πολύ φίλοι, και του είπε ότι αυτό το τραγούδι, Κωνσταντίνε, από καρδιάς, το έχουν γράψει αυτά τα παιδιά, ο Γιάννης Πετρίδης και ο Νίκος Σοδούρος, θα σε απογειώσει, άκουσε με, πες το και δεν θα χάσεις, ας πούμε. Ναι. Νομίζω ότι ακριβώς έγινε. Ο Κωνσταντίνος δεν έχασε καθόλου ώρα, το είπε στο στούντιο, το δοκίμασε, κάναν μια εξαιρετική ενορχήστρωση με τον Κωνσταντίνο τον Πρακούλια. Το Παναγιώτη Πρακούλια, με συγχωρείς. Κούμπωσε πάνω του και έγινε αυτό που ακριβώς, έγινε. Ακριβώς, ακριβώς. Και του πήγε τόσο πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την εργασία.
Γιατί δεν έχετε κάνει κάποια άλλη συνεργασία, μιας και αυτό πήγε πάρα πολύ καλά, έτσι, τεράστια η επιτυχία του. Ισχύει ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Να σου πω κάτι, είναι καμιά φορά, ξέρεις, και ρουλέτα το πράγμα. Τη στιγμή την κατάλληλη που μπορεί να ξαναχρειαστεί ο Κωνσταντίνος κάποιο τραγούδι, είναι, έχω εγώ κάποιο για εκείνον, γιατί θα το νιώσω. Καμιά φορά γράφοντας τραγούδια καταλαβαίνω αυτό το τραγούδι που θα πηγαίνει. Ναι. Όταν το νιώσω λοιπόν ότι κάποιο τραγούδι θα είναι πάνω του, όπως αυτό, πάλι ενδεχομένως θα έχουμε επικοινωνία και θα μπορέσει να γίνει, να υπάρξει συνεργασία. Νικόλα, αν δεν είσαι στα πράγματα, ρε παιδί μου, στο κύκλωμα, στο σύστημα, στα συστήματα, είναι εύκολο κάποιος νέος συνθέτης, τυχουργός, μουσικός, πες το πως θες, mm-hmm. να βρει πρόσβαση σε ένα τέτοιο όνομα, Αργυρός, Ρέμος, Βέρτης, Βύση κτλ., ώστε να δώσει το αυτό που έχει φτιάξει, το μουσικό του παιδί. Κοίταξε να δεις, θα σου πω, νομίζω ότι τα πράγματα πλέον όπως το βιώνουμε τώρα, εν έτη 2020 που βρισκόμαστε, δεν είναι όσο δύσκολα ήταν κάποτε χωρίς το διαδίκτυο και που είμαστε τόσο κοντά, ας πούμε, με τους καλλιτέχνες και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να βρούμε όποιον θέλουμε. Δηλαδή τώρα ένα νέο παιδί, ναι. και ας μην είναι σε κανένα κύκλωμα, να σου πω, εγώ δεν πιστεύω στα κυκλώματα, είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν υπάρχει κανένα κύκλωμα, υπάρχει η μουσική και η πορεία της μουσικής. Όταν γράφεις κάτι καλό και όταν έχεις ένα καλό υλικό στα χέρια σου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει το δρόμο του. Άρα λες ότι τα κυκλώματα δεν υπάρχουν που μπορεί να λένε κάποιοι άλλοι και τα λένε, έτσι. Ναι, σωστά. Τουλάχιστον δεν τα λέω κυκλώματα με την έννοια αυτή. Του γνωριμίες, διασυνδέσεις, βεβαίως. Αλλά κάποιο κύκλωμα, ας πούμε, παραπέμπει σε λίγο μια αρνητική έννοια, ας πούμε. Ναι. Και δεν νομίζω ότι υφίσταται. Νομίζω ότι το πράγμα είναι λίγο πιο ξεκάθαρο. Αν κάνεις για αυτό το πράγμα. Θα πας. Αν έχεις καλό υλικό, θα δώσεις τραγούδι. Να πούμε λίγο ότι είσαι και τραγουδιστής και συνθέτης, έτσι. Ναι. Ξεκίνησα να δίνω τραγούδια σαν συγχουργός, να σου το πω έτσι. Α, πρώτα πώς ξεκίνησες, ως μουσικός ή ως τραγουδιστής? Ξεκίνησα σαν τραγουδιστής, ναι. αλλά σε πολύ ας πούμε, χαμηλή εμβέλεια. Δεν με νοιάζει να το ψάξω τόσο πολύ. Ναι. Είχα δώσει βάση στα τραγούδια μου. Είδα ότι έγραφα 2-3 πράγματα, ας πούμε, που μου άρεσαν πάρα πολύ, ήθελα να τα δειγματίσω και είχα δώσει τη δύναμή μου όλη πάνω σε αυτό. Ναι, και το τραγουδιστικό πώς προέκυψε μετά? Το τραγουδιστικό, θα σου πω πώς προέκυψε. Τα τραγούδια, επειδή τα έγραφα και τα τραγουδούσα στο στούντιο, ναι. σαν demo, ξέρεις, μου λέγανε και οι συνεργάτες και οι φίλοι μου ότι γιατί δεν βγαίνεις, ας πούμε, σαν τραγουδιστής μπροστά, ρε παιδί μου, να το κάνεις. Ναι. Να τα γράφεις και να τα λες εσύ. Και νομίζω ότι το σκέφτηκα απλά λίγο πιο σοβαρά. Ναι. Λίγο πιο σοβαρά από ό,τι το είδα. Οπότε το τραγουδιστικό είναι σε πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή. Είναι εύκολο, Νίκο, να κάνεις. Παράλληλα με το δημιουργικό, έτσι. Είναι εύκολο να συνδυάσεις τα δύο πράγματα, και το δημιουργικό και το τραγουδιστικό? Κοίταξε, για κάποιον άνθρωπο που γράφει κιόλας και τραγουδάει, θεωρώ ότι είναι εύκολο. Για κάποιον άνθρωπο που δεν γράφει και απλώς τραγουδάει, νομίζω ότι είναι λίγο πιο δύσκολο. Γιατί πρέπει να βρει και τα τραγούδια. Αυτό που έλεγε πριν και ο Στράτος, και συμφωνώ πάρα πολύ. Για έναν άνθρωπο που δεν γράφει τραγούδια και απλώς τραγουδάει. Ναι. Είναι δύσκολο να βρει υλικό. Ναι. Και αν βρει, θα πρέπει να το πληρώσει και ούτω καθεξής έχει τη σχετική του προώθηση. Κάθε τραγούδι καταλαβαίνεις ότι είναι ένα μαγαζάκι, να το πούμε. Ναι, σίγουρα. Να πούμε λίγο ότι όσοι μιλάνε, και είναι πάρα πολλοί αυτοί που μιλάνε στο Τσίπας Radio, όλοι παραδέχονται, αποδέχονται ότι η επόμενη μέρα θα είναι διαφορετική στη νύχτα. Από κομμάτι δημιουργίας, εσύ σαν μουσικός, σαν δημιουργός, θεωρείς ότι θα αλλάξει? Κοίταξε να δεις. Θεωρώ πως όσο τα πράγματα είναι έτσι και υπάρχει μια σκοτεινιά, γιατί τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα ακόμα τώρα, ναι. νομίζω μας επηρεάζει όλους σε όλους τους βαθμούς. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ξεκάθαρα ότι εγώ βλέπω την επόμενη μέρα ξεκάθαρα. Όπως δηλαδή θα είναι ψεύτης να πει κάποιος ότι βλέπει την επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι, αν ναι. συμφωνείς. Ναι. Οπότε θα πρέπει λίγο να πέσει λίγο φως. Θέλω να πιστεύω πως με την έναρξη, ας πούμε, του φαρμάκου του κατάλληλου. Το εμβόλιο, έτσι. Ναι, του εμβολίου θα βλέπουμε σιγά σιγά λίγο τι γίνεται. Γιατί κοίτα και το εμβόλιο δεν είναι αντεβγήκε και το κάναμε. Πρέπει να δούμε λίγο αυτό το εμβόλιο. Πάρα ενέργειες, πώς θα λειτουργήσει πάνω μας. Βέβαια, δεν είναι αντεβγήκε και το κάναμε, ας πούμε. Δεν θεωρώ πως είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Μάλιστα. Θα μας πάρει λίγο χρόνο. Πότε βλέπεις ότι αυτό το χρόνο, πότε αυτός ο χρόνος θα πλησιάσει για να, έτσι, να πούμε ότι κάνει live ο Νίκος Οδούρος στο τάδε μαγαζί? Κοίταξε να σου πω, εγώ δεν μπορώ να σου μιλήσω σαν ειδικός έτσι αυτή τη στιγμή, δεν είμαι επιστήμονας, αλλά από τη δική μου τη σκοπιά, από τη μουσική, την τραγουδιστική, με το χέρι στην καρδιά θα σου πω ότι βλέπω Μάιο-Ιούνιο άφοβα να μπορούμε να μπούμε σε ένα χώρο και να δουλέψουμε, ας πούμε, χωρίς αυτό το άγχος και χωρίς αυτή την τρέλα. Ναι.
και χωρίς το φόβο. Δηλαδή εκεί το βλέπω. Πάμε λίγο και στον Αντρέα το γιατράκο. Σε έχει βοηθήσει, σου έχει ανοίξει πόρτες, σε στηρίζει. Ο Αντρέας πάρα πολύ. Ο Αντρέας έχουμε μεγάλη εκτίμηση από την πρώτη μας συνεργασία, η οποία ήταν για το τραγούδι του Μακρόπουλου, για τα χιλιόμετρα που του έγραψα. Α, δικό σου, ε. Ναι, ναι, έγραψα τους στίχους και μουσική του φίλου μου του Παναγιώτη, του Ραφαήλ, και συναντηθήκαμε στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ. Ναι. Εκεί λοιπόν, επειδή με είχε ακούσει σε διάφορα demo κλπ, μου είχε πει πως θα έρθει η ώρα κάποια στιγμή και ότι θα το θέλει πάρα πολύ να συνεργαστούμε. Ναι. Και με τον καιρό ήρθαμε πιο κοντά, με τραγούδια και διάφορα demo, και βέβαια μπορώ να σου πω ότι με στηρίζει πάρα πολύ. Ναι. Ο Αντρέας, η Sonar, η Εφη, οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από αυτό. Να πούμε ότι το «Όχι, δεν είμαι σε καλύτερη φάση» είναι το δεύτερο τραγούδι που κυκλοφορεί από την εταιρεία του Αντρέα του Γιατράκου, την Sonar. Έτσι. Έχει βγάλει και άλλο τραγούδι. Το 7, μάγισσες νομίζω. Το 7, το 7, 7. Καλό πήγε και αυτό, έτσι. Καλά πήγε. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Για τη στιγμή που βγήκε, γιατί κοίταξε να δεις, και αυτό μετά το πρώτο lockdown το έβγαλα. Νομίζω δηλαδή... σε κυνηγάει ένα lockdown, Νίκο, ένα παρά lockdown, το κεφάλι σου. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, δεν πνεύμαστε. Okay. Το δεύτερο που βγήκε τώρα, το «Δεν είμαι στην καλύτερη μου φάση», ήταν ας πούμε ακριβώς για την περίοδο αυτή. Το 7 ήταν λίγο πιο χαρούμενο. Όχι λίγο, ήταν τραγούδι μαγαζάτο, να σου πω έτσι. Αυτό είναι τραγούδι σπίτι που όλοι είμαστε σε μια φάση. Όχι στην καλύτερη μας. Είναι να σου το πω, είναι για να ξεσπάσει κάποιος. Κάποιος δηλαδή που αυτή τη στιγμή, και δεν είναι κακό, να σου πω κάτι. Ναι. Όταν δεν είμαστε καλά, εγώ αυτό θα δράσω με αυτό το τραγούδι. Ναι. Στον κόσμο που θα το ακούσει, ότι δεν είναι ντροπή να μην είμαστε στην καλύτερη μας φάση. Ναι. Μπορεί να συμβεί, και όταν συμβεί, καλό είναι να ξεσπάσουμε για να τελειώσει αυτό το πράγμα. Γιατί όταν θάβεις κάτι, μένει μέσα σου και δεν ξεσπάει, δεν φεύγει. Σωστό. Νομίζω καταλάβεις. Πρέπει να ξεσπάσουμε τώρα για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Ας ξεσπάσουμε λοιπόν, ας το πούμε δυνατά. Ωραία, δεν είμαστε καλά, δεν έγινε και κάτι. Η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη και θα είμαστε πιο δυνατοί όλοι μας. Το ευχόμαστε. Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Ηλία μου. Να είναι υγεία, εύχομαι σε όλο τον κόσμο και σε σένα. Καλή συνέχεια. Καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Γεια σου. Chipas Radio.